παδάκι από την εποχή που ήμουν στην Υπερνομαρχία και πρόεδρο τη Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοίκησεων Ελλάδο, μιλούσα για την απλή αναλογική. Μέσα στη Βουλή, κατ' επανάληψη, του έχω πει, γιατί δεν φέρνετε την απλή αναλογική. Καταθέσαμε πρόταση νόμου. Ήταν τότε πρόεδρο του κ. Ο Όταν λέτε καθόμα, απλή αναλογική, λέτε ο α... ανώθε, ανώθευτη και χωρί πόνου και χωρί. δηλαδή έστω και το 1%. Να μπορεί να καταλαμβάνει η έδραση. Όχι, όχι. Εμεί με τίποτα δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθεί το 3%. Άρα, 3% ω κατόφλι 100... εισόδου. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είχε πριν από λίγε ημέρε την προγραμματική τη συνδιάσκεψη. Και σε αυτή την προγραμματική συνδιάσκεψη είπαμε τρία πράγματα σε σχέση με αυτό. Είπαμε απλή αναλογική, κατόφλι εισόδου το 3% και σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών. Υπάρχουν φωνέ που λένε ότι επειδή ο στόχο είναι η πολιτική σταθερότητα, θα μπορούσε να ενισχυθεί ένα κόμμα όταν είναι πρώτο και πάρει πάνω από 40 ή 42% με ένα μπόνου πολύ μικρότερο. Από αυτό που είναι σήμερα. Όμω επαναλαμβάνω ότι ανεξάρτητα από αυτό κάθε αυτό το εκλογικό σύστημα, αυτό που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα ω πολιτικό σύστημα και ω χώρα είναι που πηγαίνει η χώρα μα. Άρα, εσεί λέτε. Βασική προπόθεση για να συμφωνήσω. Ε, 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 κύριε Τσίπρα βασική προπόθεση να ακούσω ότι ακριβώ έχουν στο μυαλό του. Γιατί δεν βλέπω... έχουμε εικόνα, αυτή πάντως, τη στιγμή, ε... πραγματική των προθέσεών του. Με απλώ οποίες... απλώς συζήτηση για να μην συζητάμε Μάλιστα. τα πραγματικά Με προβλήματα. Τις